Γεμίσανε το τραπέζι μας, το Σαρακοστιανό. Πάντοτε νηστίσιμα τα εδέσματά μας, μέχρι την μεγάλη, με τις μεγάλες και τις Άγιες ημέρες της Λαμπρής. Είναι τιμή μας και χαρά μας που φιλοξενούμε σήμερα και αποδεχτήκανε την φιλοξενία και την πρότασή μας για τη φιλοξενία αυτή σχεδόν όλοι οι σύλλογοι της Καβάλας και πολλοί, από, δύο από τη Δράμα και ο δικός μας ο σύλλογος εδώ, ο εξοραϊστικός της Αγίας Καλαμίτσας Κυπούπολης, Αγίας Ειρήνης, της Αγία Ειρήνης, λοιπόν, ο οποίος παρακολουθείται στενά από μας πραγματικά και εκτιμούμε το έργο και την προσπάθεια που γίνεται. Ο στόχος μας είναι λοιπόν να βρεθούμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να δημιουργήσουμε σχέσεις φιλίας, να τις ενδυναμώσουμε και να τις προεκτείνουμε σε επίπεδο συνεργασίας. Έτσι πρέπει να γίνεται στην πόλη μας, έτσι πρέπει να γίνεται στην Καβάλα μας, γιατί μέσα από αυτό όλο, από αυτήν όλη τη δράση κρατάμε ζωντανή την παράδοσή μας, τον πολιτισμό μας και βέβαια και τον εθνικό μας χαρακτήρα, τον ελληνισμό μας. Η κουζίνα αποτελεί ένα βιώσιμο πρότυπο διατροφής που, όπως είδαμε, οι πόντοι πολύ σοφά χρησιμοποιούσαν τη διατροφή στην καθημερινότητά τους και το ήταν προστατευμένοι από τις παθήσεις που ταλαιπωρούν τη σύγχρονη κοινωνία. Οπότε ήταν πολύ έξυπνο για εμείς λίγο να πάρουμε κάποια μυστικά, να συνδυάσουμε τις ομάδες τροφίμων που έκαναν εκείνοι για να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Πολύ βασικό λοιπόν και χρέος μας να διατηρήσουμε την παράδοση και τον πολιτισμό μας και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές μας ως παρακαταθήκη για να μπορέσουμε να προβάλλουμε το πολιτιστικό κομμάτι και την ταυτότητά μας. Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση γιατί μαθαίνουμε για τις τροφές τις οποίες χρησιμοποιούσαν εκείνα τα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια που χρησιμοποιούσαν απλές τροφές, απλά υλικά και με αυτά τα υλικά μπορούσαν να κάνουν θαύματα και να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ακριβώς αυτό όπως το είπες, διατήρησαν τον πολιτισμό τους γιατί η ανάγκη τους έφερε σε αυτό το σημείο να επιβιώσουν. Έτσι ακριβώς. Με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσε. Ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια των διωγμών, με πάρα πολύ απλά υλικά, γίνανε πεντανόστιμα φαγητά τα οποία διατηρούνται μέχρι σήμερα.